για άλλη μια φορά στην Μύκονο, ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, που αγαπάει την Ελλάδα και δεν κάνει ευκαιρία να μας επισκεφτεί. Ο Γκοτιέ ξανά ήρθε στη Μύκονο και έκανε βόλτες όλο το βράδυ στα Ματογιάννια μαζί με την παρέα του. Ο διάσημος σχεδιαστής έδειξε για ακόμη μια φορά πόσο λατρεύει τη χώρα μας. Στο νησί των Ανέμων και η Μαργίτα Κουσαλά μαζί με τον σύζυγό της πέρασαν το Πάσχα στην κοσμοπολιτική Μύκονο οικογενειακά. Αλλά στις βόλτες στα Σοκάκια και στα Ματογιάννια η Μαργίτα δεν άφησε λεπτό το κινητό της. Ενώ πιο πίσω ο Λέων Πατίτσας διακριτικά την ακολουθούσε. Και πολλοί άλλοι βρέθηκαν στη Μύκονο. Όπως ο Κώστας Πυλαδάκης με την Ειρήνη Παπαδοπούλου, που παρά τις φήμες ότι έχουν χωρίσει, πέρασαν μαζί τις πασχαλινές διακοπές και δείχνουν πιο αγαπημένοι από ποτέ. Και διακριτικά έκαναν τις βόλτες τους στο νησί. Από την ιδιαίτερη πατρίδα του δεν θα έλειπε και ο Γιάννης Ζουγανέλης με τη σύζυγό του Ισιδώρα Σιδέρη. Στην παρέα του για το Πάσχα και ο κολλητός του φίλος Σάκης Μπουλάς. Και ήταν όλοι μαζί αχώριστοι, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το fd.gr. Η παρουσιάστρια Εύελη Κατσατζόγλου βρέθηκε για ολιγόμενες διακοπές στη Μύκονο και ο φακός την αποφανάτησε να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα του νησιού στην Ψαρού και να αναστατώνει τον ανδρικό πληθυσμό. Και φέτος το Πάσχα θύμιζε καλοκαίρι. Πολλοί συνδύασαν το ψήσιμο το Βελία με βουτιές στα καταγάλανα νερά.